έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. Ήταν η καταληκτική ημερομηνία, η τελική μετά από παρατάσεις, κατάθεσης των αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Με το τμήμα προγραμματισμού θα υπάρξει και μια αναλυτικότερη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες. Με το τμήμα προγραμματισμού και τη Δημοτική Αρχή αποφασίσαμε να κινηθούμε στην πρόσκληση 8 για την ψηφιακή σύγκληση για τις έξυπνες πόλεις στο κομμάτι της κινητικότητας. Καταθέσαμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη πρόταση σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την αρμόδια πολιτική διεύθυνση, τον κύριο Εφρεμίδη. Καταθέσαμε μια πρόταση η οποία έχει να κάνει με την έξυπνη κινητικότητα. Τι σημαίνει έξυπνη κινητικότητα? Ψηφιοποίηση της παρόδιας στάθμευσης, της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου, δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν ποια θέση πάρκινγκ είναι ελεύθερη, να αγοράζουν το εισιτήριό τους, να παρκάρουν και να ειδοποιούνται αυτόματα όταν λύγει ο χρόνος ο οποίος έχουν πληρώσει. Αυτό θα επιτευχθεί με την δημιουργία ενός ιδιόκτητου δικτύου, ασύρματου δικτύου του Δήμου Δράμας και αισθητήρων που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωμα για να ειδοποιεί ποιες θέσεις είναι κενές και ποιες θέσεις είναι κατηλημένες. Ταυτόχρονα, αποτρεπτική στάθμευση για θέσεις παρκαρίσματος ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θα υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα εμπόδια τα οποία θα απενεργοποιούνται μόνο όταν πλησιάζει κάποιος ο οποίος είναι φοσδιασμένος από συγκεκριμένο πομπό και είναι δικαιούχος μιας θέσης αναπηρικής. Έξυπνες στάσεις στα αστικά κτέλ, πιλωτικά αυτή η δράση, και συστήματα αποτροπής εισόδου σε πεζοδρόμους, είτε με μπάρες, είτε με βυθιζόμενους μεταλλικούς κόνους, θα μου επιτρέψετε την αδόκιμη έκφραση, οι οποίοι θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα. Προσπαθούμε, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, κυρία Οικονόμου, να βάλουμε μία σε εισαγωγικά τάξη στο κέντρο της πόλης, που λόγω της μεγάλης κίνησης συμφορείται. Εξυπηρετούμε τους δημότες, ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος και διευκόλυνση των υπηρεσιών, καθώς στοχευμένα η Δημοτική Αστυνομία μετά την υλοποίηση του προγράμματος θα μπορεί να ελέγχει ποιες στάθεις είναι κατηλημένες, σε ποιες έχουν πληρωθεί εισιτήρια, μάλλον αντίτιμο για τη στάθμευση, και δεν θα χρειάζεται να κάνουν επιτόπιο έλεγχο μονίμως. Νομίζω πως είναι μια πρόταση η οποία, αν γίνει δεκτή από το Υπουργείο, που το εύχομαι και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε κάτι τέτοιο, θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κινητικότητα στο κέντρο της Δράμας και θα καταστήσει τη Δράμα, το Δήμο της Δράμας, έναν από τους πλέον σε εισαγωγικά έξυπνους δήμους σε αυτό το κομμάτι, και θα δούμε πράγματα τα οποία τα κοιτάμε τώρα σε άλλους δήμους και τα ζηλεύουμε.